Αρνητικό ήταν το τεστ COVID στο μαθητή του πρώτου ΕΠΑΛ στην περιοχή του Φυτόκου. Πρόκειται για τον γιο δημοτικής υπαλληλού, η οποία διαγνωστεί θετική στον κορονοϊό. Το τεστ στο παιδί βγήκε ωστόσο αρνητικό, αλλά τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα στο σχολείο που πηγαίνει για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού. Ο διευθυντής του πρώτου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες, επισημένοντας χαρακτηριστικά για την εξέλιξη. Όχι, δεν πρόκειται για κάποια ιδιαίτερη αναστάτωση. Απλώς τα περιστατικά που συμβαίνουν, εμείς θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Είχαμε μια περίπτωση μαθητή που εξετάστηκε με την οικογένειά του για κορονοϊό, ήταν δηλαδή ένα ύποπτο κρούσμα, το οποίο όμως εξελίχθηκε σε αρνητικό, το αποτέλεσμα δηλαδή που πήραμε ήταν αρνητικό. Οπότε ο μαθητής μας συστήθηκε από τον ΕΟΔΗ με την επικοινωνία που είχαμε, η υπεύθυνη του COVID εδώ στο σχολείο, επικοινώνησε με τον ΕΟΔΗ και τελικά είναι για 14 μέρες σε καραντίνα στο σπίτι, παρόλο που είναι αρνητικό. Το παιδί είναι ασυμπτωματικό. Εμείς ακολουθήσαμε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Ενημερώσαμε βέβαια και το τμήμα και το υπόλοιπο σχολείο, τους συναδέλφους εδώ, και εντείνουμε τα μέτρα που ήδη έχει πάρει το σχολείο όσον αφορά τον κορονοϊό. Να σας πω ότι επειδή συμμετέχει το τμήμα αυτό σε κάποια εργαστήρια, κάθε φορά που αλλάζει το τμήμα πηγαίνει η καθαρίστρια εκεί και απολυμμένη τις επιφάνειες. Έχουμε ενημερώσει τα παιδιά έτσι ώστε να χρησιμοποιούν σωστά τη μάσκα τους. Υπάρχουν αντισηπτικά στις αίθουσες. Αυτό που δεν έχουμε μπορέσει να καλύψουμε είναι οι σωστές αποστάσεις μέσα στις αίθουσες. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν τμήματα με 23, 24 και 25 παιδιά. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ακολουθήσουμε τα μέτρα αυτά που έχουμε για την περίπτωση. Η υπεύθυνη στάση που έδειξαν οι γονείς, ενημέρωσαν αμέσως στο σχολείο, γιατί εμείς αυτό ζητάμε από τους γονείς. Ξέρετε ότι είναι μια περίοδος εδώ που μπορεί να υπάρξουν και διάφορα προβλήματα με ιώσεις άλλου τύπου, άρα θα πρέπει οι γονείς να δείξουν υψηλό αίσθημα ευθύνης, να ενημερώνουν το σχολείο σε κάθε περίπτωση για το τι ακριβώς συμβαίνει με τους μαθητές. Δηλαδή, αν ένας μαθητής μείνει στο σπίτι, έχει συμπτώματα συμβατά με τον κορονοϊό, θα πρέπει να ειδοποιήσει το σχολείο, και αυτό θα πρέπει να γίνει βέβαια σε όλα τα σχολεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού.